προτάσεις. Εδώ θα μιλήσουμε εν τέλει για τις αξίες Ευρώπης, από τις οποίες η Ευρώπη έχει εκτροχιαστεί. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Ευρώπη, η αρχική ιδέα της Ευρώπης, γεννήθηκε στις φυλακές του Μουσολίνη. Τότε δημοκράτες, φιλελεύθεροι, όχι νεοφιλελεύθεροι, φιλελεύθεροι, φεντεραλιστές και κομμουνιστές, αριστεροί, κάτσαν κάτω και σκέφτηκαν πως μετά αυτή την καταιγίδα του πολέμου μπορεί η Ευρώπη να είναι, να ζήσει εν ειρήνη, με κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική ευημερία. Αυτές οι αξίες έγιναν το 52, πήραν σάκα και οστά, με ιδιαίτερη έμφαση βέβαια τα οικονομικά, αλλά επειδή αυτές οι αξίες ήταν στο περιβάλλον, κατά κάποιο τρόπο κράταγαν το τρένο της Ευρώπης μέσα σε κοινωνικά ευαίσθητα πλαίσια. Ναι, μήπως... Όταν αυτό εκτροχιάστηκε 30 ετών με το νεοφιλελευθερισμό, πρέπει να ξαναδούμε και πρέπει να μπούμε, να καθίσουμε στο τραπέζι και να ξαναδούμε αυτές τις αξίες. Κύριε Σπουρδαλάκη, το θέμα όμως είναι να υπάρχει και μια πρακτική εφαρμογή των όσων λέτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν πολιτικές. Και να βρεθούν σύμμαχοι για να τα εφαρμόσουν. Υπάρχει η οικονομία, θα σας δώσω μέσα στο λόγο, η οικονομία που διέπει τα πράγματα. Και το θέμα είναι αν και κατά πόσο η αριστερά θα πιέσει και μέλη της σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, τα οποία είχαν προσδεθεί στο άρμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών μέσα στην Ευρώπη. Επομένως, θεωρητικά. Καλά τα λέτε, αλλά μπορεί στη φάση που είναι να μείνει η αριστερά με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη πρακτικά να δούμε κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή μια ριζικά διαφορετική συνοτροπία. Γι' αυτό πολιτικών. Υπάρχουν η εμπειρία των τελευταίων 30 ετών έχει οδηγήσει και ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις με την άνοδο της ακροδεξιάς έχει οδηγήσει στη συγκρότηση συμμαχιών. Συμμαχιών πάνε πέρα από την αριστερά, εμπλέκουν δημοκράτες, εμπλέκουν μια σοσιαλδημοκρατία η οποία ξανασκέφτεται το πρόσφατο παρελθόν της, κυρίως τα πράσινα κόμματα και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που αγωνιούν για το μέλλον της δημοκρατίας. Δεν κάθονται να συνομιλούν με τον Ορμπάν, κύριε Ελευθεριάδη. Να του δώσουμε τον λόγο. Να σας δώσουμε τον λόγο. Μιλήστε πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, η περιγραφή αυτή της κύριε Ελευθεριάδη, μπορούμε να ρωτήσουμε πρώτα, αν έχετε την καλοσύνη. Να πάρω τον λόγο να απαντήσω αυτά που υπόθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παντελώς αληθή. Θέλετε να εκπροσωπήσετε. Μα με ρώτησε ο κύριος Σπουρδαλάκης αν έχει κοινωνικό πυλώνα. Βεβαίως και έχει κοινωνικό πυλώνα. Έχει πλήρες εργατικό δίκαιο. Τα δικαιώματα των γυναικών, η άδεια των εργαζομένων, οι διακρίσεις εναντίον των ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας είναι όλα μέσα ήδη υπάρχοντα στο κοινωτικό δίκαιο. Ποιο είναι το νεοφιλελεύθερο που λέτε. Είναι προτεραιότητα αυτά. Εφαρμόζονται για την οικονομία, κάθε μέρα λέμε, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διδάσκω στους φοιτητές μου. Λέτε πράγματα τελείως αστήρικτα. Πείτε μου ένα παράδειγμα νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχετε υπόψη σας. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Ψηλά ελλείμματα τα οποία το. Μα αυτά είναι τα θέματα της Ευρωζώνης. Εμείς υποσχεθήκαμε να έχουμε δημοσιονομική υπευθυνότητα και δεν είχαμε. Ναι. Και έτσι τώρα πρέπει να προφτάσουμε. Ναι, πάντως την κύριε Ελευθεριάδη, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Σπουρδαλάκη, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε να θέσω ένα ερώτημα. Κύριε Ελευθεριάδη, η αλήθεια είναι ότι καθαρός, να το πω έτσι, είναι ο φιλελευθερισμός ενδεχομένως να μην εφαρμόζεται, να μην είναι το βασικό δόγμα που εφαρμόζεται οικονομικά και πολιτικά. Ωστόσο έχουμε κάποια γεγονότα. Έχει ευνοηθεί η Γερμανία από τη διαφορά βορρά-νότου ή δεν έχει. Είναι νεοφιλελεύθερο. Αυτό λέω ακριβώς. Αυτό λέω. Δεν έχει. Λειτουργεί δημοκρατικά η Ευρωζώνη με το Eurogroup, το οποίο είναι ένα μη θεσπισμένο όργανο που παίρνει τόσο σημαντικές αποφάσεις. Άρα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Διότι είπατε πριν ότι πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους την πολυπλοκότητα των θεσμών για να καταλάβουν γιατί ψηφίζουν κτλ. Προφανώς χρειάζεται να τους εξηγήσουμε την πολυπλοκότητα, αλλά μήπως οι θεσμοί πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν πιο δημοκρατικοί, ώστε να υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος. Λοιπόν, γιατί φαίνεται δεν υπάρχει. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε το λαϊκισμό για την Ευρώπη. Ειδικά για το Eurogroup ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από την οποία ο φορολογούμενος Ευρωπαίος έπρεπε να εγκρίνει δάνεια από το Ευρωπαίο φορολογούμενο για την Ελλάδα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποφασίσει αυτό. Το αποφάσισαν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι υπουργοί οικονομικών των χωρών. Αυτό είναι το Eurogroup. Μην κοιτάτε την ελληνική περίπτωση που βρεθήκαμε σε αυτή την περίεργη κατάσταση τα τελευταία 10 χρόνια. Και άλλες χώρες πήραν δάνεια. Ναι, πήραν δάνεια με όρους. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έλεγε φτιάξτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Από το 2012 μας κλιπαρεί να το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνείτο μέχρι το 2017. Έχω γράψει ένα άνθρωπο με την Αντιγόνη Λιμπεράκη που έγινε βουλευτής προχτές, ξανά, που λέγαμε γιατί αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για την Ευρώπη. Ακόμα και ο κύριος Κόκαλης, πολύ φοβάμαι, έχει κακούς συμβούλους. Αναφέρεται στους 17 στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην ικανοποίηση των 17 στόχων. Άμα θέλει να τους βάλουμε κάτω να το συζητήσουμε, θα του πω λεπτομερέστατα πώς η Ευρώπη ικανοποιεί τους περισσότερους. Κύριε Ελευθεριάδη, με εκατοντάδες δράσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Και θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Διατλαντικής Συμφωνίας, έτσι, η Κομισιόν. Για τις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, υπήρχαν βουλευτές και δεν ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν βουλευτές άλλων κομμάτων και σοσιαλιστές ανάμεσά τους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί η Κομισιόν δεν άφησε καν τους ευρωβουλευτές να διαβάσουν και να κατήσουν σημειώσεις από το σύνολο της συμφωνίας που τους ζητούσαν να ψηφιστεί. Αυτό είναι δημοκρατικό? Τα λόμπι με τις αμυντικές βιομηχανίες είναι δημοκρατικά? Δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Είναι υποχρέωση της Κομισιόν με βάση το δίκαιο των θεσμών να ενημερώνει τους βουλευτές. Την περίπτωση που μιλάτε δεν τη γνωρίζω. Αλλά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αξίες της που λέτε, κύριε Σπουδαλάκη, ικανοποιούνται πλήρως από το θεσμικό πλαίσιο. Ρε. Μπορεί εμάς να είμαστε αρέσει να πράγματα, γιατί είμαστε μειοψηφία. Άλλο αυτό και άλλο να κάνουμε προπαγάνδα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Κύριε Σπαρτινέ. Ναι, εγώ θέλω να πω μια γνώμη γύρω από το κεντρικό ζήτημα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και που έβαλε από τη δική του μεριά, το έβαλε έτσι όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπουδαλάκης, το θέμα του προοδευτικού μετόπου. Με αφορμή και όλα όσα έχουν μωθεί και το ψηφοδέλτιο κτλ. Τι λέει από ό,τι έχω διαβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την προοδευτική συμμαχία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στην άκρα δεξιά, στον εθνικισμό, στον ευρωσκεπτικισμό, στον φασισμό κτλ. Αυτή είναι, ας πούμε, η...